Καλωσορίσατε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Δεν θα χρονοτριβήσω, θα δώσω το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ, την Δόκτωρ Μέρη Χαραλάμπους-Πομεχτιάδη, για το καλωσόρισμα. Από την πλευρά μας έχουμε δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές, για τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε σε λίγο. Από την υπηρεσία, από την Ιωάννα Παρασκευοπούλου, την αρμόδια λειτουργό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και αποτελεσματικότερα σε αυτή την αυξημένη ζήτηση, στα πλαίσια βέβαια του προϋπολογισμού της εκστρατείας, ώστε να παρέχουμε τα εφόδια εκείνα σε όλους τους φορείς που απαιτούνται για την εύρυθμη διοργάνωση των δράσεων τους. Καθοριστικό ρόλο ασφαλώς στην προώθηση και προβολή των μηνυμάτων της εκστρατείας διαδραματίζει σίγουρα ο τομέας της επικοινωνίας. Εκ μέρους του οργανισμού θα ήθελα να ευχαριστήσω την κοινοπραξία των τηλεοπτικών καναλιών Παγκύπριας Εμβέλειας, που πρέπει να πούμε ότι φέτος είναι και διευρυμένη και αποτελείται από το ΡΙΚ, τον Αντένα, το ΣΥΓΜΑ, τη ΣΥΤΑΝΕΤ, τον ΑΛΦΑ Κύπρου, το ΟΜΕΓΑ Channel και την CableNet, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρόσκλησή μας να είναι η χορηγή επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2024. Σημαντικό ρόλο στην πρόθεση αυτών των κοινών αξιών θα έχουν και 27 πρεσβευτές των Ολυμπιακών Αγώνων που έχει ορίσει το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διοικητικό Σύμβουλο του ΚΟΑ επέλεξε τον Ολυμπιονίκη μαζιστιοπλόων Παύλο Κοντίδη, ο οποίος τόσο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και στο πλαίσιο του BIACTIV το Σεπτέμβριο θα έχει ενεργό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από διάφορες πολιτικές της, έχει θέσει στόχο την πρόθεση του πράσινου και βιώσιμου αθλητισμού και μάλιστα η Κύπρος έχει συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία σχετικού οδηγού για την εφαρμογή του. Το Παρίσι φιλοδοξεί να διοργανώσει τους πιο βιώσιμους και φιλικούς προς το περιβάλλον Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, εκδίδοντας σχετικών πλάνων βιωσιμότητος. 10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. 10 χρόνια προσπάθειας ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων και όχι μόνο πολιτών για τα ωφέλη της άσκησης, της φυσικής δραστηριότητας αλλά και των αξιών του αθλητισμού, ώστε ο κάθε πολίτης να καταστεί σωματικά και ψυχικά δραστήριος, να αποκτήσει αντιστάσεις και να υιοθετήσει ένα υγιή τρόπο ζωής. Είναι γι' αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πλην των άλλων κοινωνικών της μηνυμάτων, εύστοχα επανεντάσσει, επαναφέρει ή αν θέλετε υπενθυμίζει στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού τις 4 Ολυμπιακές αξίες με την προοπτική να αναδύονται, με την προτροπή, συγγνώμη, να αναδύονται μέσα από τις ποικιλόμορφες εθνικές δράσεις. Δύο είναι θεματικές προτεραιότητες για φέτος. Δεν σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη θεματική ανάλογα και με τις ημέρες εστίασης που ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι. Η προαγωγή των κοινών αξιών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προώθηση των πράσινων και βιώσιμων αθλητικών εκδηλώσεων, το οποίο θα μείνει και για τις επόμενες χρονιές. Ότι στην ιστοσελίδα πρέπει να εγγραφόμαστε ως διοργανωτές πρώτα από το άτομο το οποίο αναλαμβάνει να διοργανώσει. Κάθε διοργανωτής αντιπροσωπεύει, μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερο του ενός φορείς. Εντάξει, και κάθε φορέας γράφει τις δράσεις που χρειάζεται. Επαναλαμβάνω για τις ημερομηνίες που είναι 31 του Ιουλίου για όλους τους φορείς εκτός τα σχολεία. Για τα σχολεία είναι μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Τονίζεται ότι για να θεωρηθεί μια δράση έγκυρη θα πρέπει να δημιουργηθεί και αντίστοιχη αφίσα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ορίζει έναν τολμηρό και απαραίτητο δρόμο προς την ιδιαιτερότητα των εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050. Ένας στόχος που απαιτεί συλλογική δράση από κάθε τομέα της κοινωνίας. Ο αθλητισμός δεν είναι η εξαίρεση. Με τη μαζική του απήχηση σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας, ο αθλητισμός έχει τεράστια δυνατότητα να ηγηθεί της ευαισθητοποίησης και να οδηγήσει την αλλαγή προς το περιβάλλον και προς τη βιωσιμότητα.